ο Λεωνίδας Αθανασούλας, εκπρόσωπος του Y Scout στην Ελλάδα, που βρίσκεται νομίζω στο Άμστερνταμ και στο φόρουμ το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρο. Τι από γίνεται? Το Άμστερνταμ. Σε καλή πόλη διαλέξατε να γίνει αυτό το φόρουμ, έτσι. Είναι πρώτη φορά για την εταιρεία. Συνήθως η έκδοση αυτή γινόταν στο Λονδίνο. Φέτος αποφάσισε η εταιρεία να το κάνει στο Άμστερνταμ. Αλλά βάσει παρουσίας νομίζω ότι η επιλογή ήταν καλή. Εντάξει, είναι πιο κομβικό το Άμστερνταμ σαν πόλη και βοηθάει περισσότερο, πιστεύω, για να μαζευτούν όλοι από εκεί γύρω. Γιατί εκεί κινείται, νομίζω. Οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ναι. Μπορούν να έρθουν και με τρένο ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι εναλλακτικοί. Οπότε πιστεύω ότι ήταν καλή επιλογή, ναι. Και τα μεγαλύτερα γραφεία, νομίζω, στον κόσμο εκεί γύρω είναι, στις γύρω περιοχές. Βέλγιο, ναι, πολύ σωστά. Mm-hmm. Ναι. Πες μας λίγο, πρώτα απ' όλα ήταν ο Μάριο Μπράνκο, επιβεβαιώνεις τον Μάριο Μπράνκο εκεί κατά τη διάρκεια χθεσινής ημέρας, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν εδώ εχθές από το πρωί, παρακολούθησε όλη τη διαδικασία. Το πρωί ήταν κυρίως αφιερωμένο σε ραντεβού μεταξύ ομάδων και ομοσπονδιών. Από το μεσημέρι είχαμε κάποιες παρουσιάσεις όσον αφορά τις αλλαγές που γίνονται από τη FIFA στους κανονισμούς μεταγραφής ποδοσφαιριστών. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα από αυτές? Έχεις λίγο έναν άξονα να μας ενημερώσεις και εμάς? Ουσιαστικά το ρεζουμέ είναι ότι θέλουν να κάνουν αλλαγές όσον αφορά την διαπίστευση στους ατζέντιδες και να ρυθμίσουν λίγο καλύτερα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους. Mm-hmm. Κάπως μια καλύτερη ρύθμιση όσον αφορά την μετακίνηση των ποδοσφαιριστών και τον έλεγχο, να το πω κάποιος έτσι, των προμηθειών και του οικονομικού κόστους της όλης διαδικασίας. Κάπως έτσι. Αυτό πώς μπορεί, ρε φίλε, να ελεγχθεί όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι ατζέντης και έχω έναν παίκτη ελεύθερο και ζητάω μια συγκεκριμένη προμήθεια? Αυτό πώς μπορεί να ελεγχθεί πραγματικά? Μπορεί δηλαδή να μπει ένα πλαφόν σε αυτή την ιστορία? Καλή ερώτηση. Γενικά, θεωρητικά υπάρχει ένα πλαφόν, το οποίο είναι ένα χι ποσοστό ανάλογα με την ομοσπονδία, το οποίο μπορεί να ζητήσεις, αλλά επειδή είναι ο κλάδος τέτοιος και είναι η δουλειά τέτοια, ουσιαστικά είναι μια προσφορά υπηρεσιών, οπότε μπορεί να κοστολογηθεί ανάλογα. Γιατί βλέπουμε προμήθειες ειδικά στις χώρες του εξωτερικού, όπως η Αγγλία, οι οποίες είναι δυσανάλογα μεγάλες με άλλες χώρες. Ναι. Οπότε προφανώς η κάθε ομάδα κοστολογεί την παροχή υπηρεσιών που δέχεται ανάλογα. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι δύσκολο να ρυθμιστεί, αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι, νομίζω ο χρόνος θα δείξει. Αν και είναι πολύ δύσκολο. Έτσι το ακριβώς συγκεκριμένο είναι. Κομμάτι. Έτσι ακριβώς. Μας είπες ότι έγιναν αρκετές επαφές μεταξύ ομάδων. Το ναι. Timing της επιλογής σας έχει να κάνει και με τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται για το φόρουμ ή απλά είναι συγκυριακό? Δηλαδή... Όχι, έχει να κάνει με τη μεταγραφική περίοδο, ναι. Διαλέγουμε αυτές τις ημερομηνίες γιατί υπάρχει το διεθνές διάλειμμα από τους συλλόγους. Οπότε εφόσον παίζουν οι εθνικές, οι σύλλογοι είναι πιο διατεθειμένοι να στείλουν κάποιο άτομο να παρουσιαστεί στο φόρουμ. Οπότε μαζεύοντας όλους τους συλλόγους μαζί σε ένα μέρος, θεωρεί η εταιρεία εδώ και χρόνια ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να και να γνωριστούν βέβαια και να συζητήσουν κάποια πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσε ή ταξίδι ή πολλά τηλεφωνήματα, πολλές ανταλλαγές μέσω email κτλ. Οπότε η ημερομηνία έχει να κάνει και με τη μεταγραφική περίοδο αλλά και με το διάλειμμα των διεθνές που παίζουν οι εθνικές ομάδες. Μάλιστα. Η δική σας δουλειά, η πλατφόρμα ενισχύεται, βάλατε κάποια καινούργια στοιχεία μέσα σε αυτήν? Γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Εντάξει, θα μπορείς να μας κάνεις μία έτσι μίνι παρουσίαση του προγράμματος που το δουλεύουμε όλοι, όσοι τέλος πάντων έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ωραία, και πραγματικά, και δεν το λέω για να βαντάρω την παρουσία σου εδώ, μας έχει διευκολύνει αφάνταστα στο να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Περιεκτικά τώρα για να πω για αυτούς που δεν γνωρίζουν την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε επαγγελματίες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά προσφέρουμε μία ανάλυση πάνω στο βίντεο, που σημαίνει είτε ατομικά για ποδοσφαιριστές, είτε συλλογικά για ομάδες ή εθνικές ομάδες. Υπάρχουν κομμένα κλιπάκια ανάλογα με την κάθε ενέργεια. Υπάρχουν στατιστικά report αναλυτικά με την κάθε ενέργεια κατά την ώρα του παιχνιδιού. Ανεπτυγμένα στατιστικά όπως αναμενόμενα γκολ, αναμενόμενες προσπάθειες, τέλος πάντων μεγάλη λεπτομέρεια όσον αφορά το στατιστικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και εργαλεία όπως το transfer tool, το οποίο
μπορούν να επικοινωνήσουν οι ομάδες με τους ατζέντιδες ή με άλλες ομάδες σε ένα πιο ιδιωτικό περιβάλλον, mm-hmm. για να υπάρχει μια καλή συνεννόηση ανάμεσά τους. Mm-hmm. Οπότε προσφέρουμε αρκετές υπηρεσίες για όλους τους επαγγελματίες, είτε το τμήμα scouting μπορεί να χρησιμοποιήσει ο τεχνικός διευθυντής, mm-hmm. οι αναλυτές είτε της ομάδας των αντιπάλων. Νομίζω ότι προσφέρουμε μια καλή υπηρεσία για όλα τα τμήματα ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και για τους ατζέντιδες βέβαια. Οπότε πιάνουμε νομίζω όλο τον κλάδο το ποδοσφαιρικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι και εγώ σου λέω και τους δημοσιογράφους βοηθάτε. Κακά τα ψέματα γιατί... Ναι, και βασικό κομμάτι και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βέβαια. Γιατί προσφέρουμε μια ανάλυση σε βάθος η οποία μπορεί να επιβεβαιώσει κάποιες φορές, κάποιες άλλες φορές να αναιρέσει κάποια πράγματα που μπορεί να είδες κατά την ώρα του παιχνιδιού. Ή τέλος κάτω να βγάλεις κάποια ασφαλή συμπεράσματα βάσει αριθμών και βάσει εικόνας. Γιατί το βίντεο χωρίς το δεδομένο, το στατιστικό, είναι μισό. Οπότε ο συνδυασμός αυτών βγάζει ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Βλέπω, Λεωνίδα, 211.738 παιχνίδια με βίντεο ανάλυση. Το νούμερο είναι απίστευτο. Τα πάντα υπάρχουν. Και μια βάση δεδομένων με 460.036 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Εγώ όταν ακούω για κάποιο μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, σε 10 λεπτά έχω πλήρη εικόνα. Σε 10 λεπτά. Παραπάνω, ναι, ακριβώς. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. Στην ουσία ο σκοπός είναι αυτός. Οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείς, mm-hmm. Να υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα. Καλύπτουμε τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα παγκοσμίως. Οι συνδρομητές μας είναι οι καλύτερες ομάδες παγκοσμίως. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλούς ατζέντιδες οι οποίοι είναι γεγραμμένοι στην πλατφόρμα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων όπως είπατε κι εσείς. Οπότε πιστεύω ότι είναι εργαλείο είτε για σύλλογο, είτε για κάποιον ιδιώτη, είτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είπαμε και πριν, mm-hmm. για να βρίσκεις ακριβώς την πληροφορία που θέλεις. Mm-hmm. Έτσι είναι. Κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για την παρουσία του Μάριο Μπράγκο εκεί μπορείς να μας δώσεις ή δεν υπήρχε κάτι το οποίο να σου έκανε αίσθηση? Μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο, γιατί οι ομάδες, να το εξηγήσω κιόλας, έχει κάθε μία το δικό της τραπέζι στο οποίο παρευρίσκεται και από εκεί περνάνε οι εκάστοτε ομάδες ή οι ατζέντιδες για να μιλήσουν. Έχουν 15 λεπτά ο καθένας για να κάνουν μια κουβέντα. Οπότε μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στο γραφείο του κυρίου Μπράγκο. Οπότε μάλλον έγιναν πολλές συζητήσεις για πολλά θέματα. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω κιόλας για να πω, αλλά είχε πάρα πολύ δουλειά. Το μόνο σίγουρο. Ωραία. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστούμε και την εταιρεία για το εργαλείο που μας δίνει στη δουλειά μας. Νομίζω ότι μας βελτιώνει αρκετά. Καλή ολοκλήρωση του φόρουμ να έχετε σήμερα και γενικά καλή δύναμη με το έργο που παράγεται. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Όχι, εντάξει, είναι ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είστε κομμάτι πλέον της καθημερινότητας ποδοσφαιρικής και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος λίγο τι εργαλεία έχουμε και εμείς στα χέρια μας για να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και ότι αυτά δεν είναι ουρανοκατέβατα. Εντάξει. Ακριβώς. Ναι. Είναι το επόμενο βήμα στην ενημέρωση όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου. Ήταν ο Λεωνίδας Αθανασούλας, ο εκπρόσωπος του White Scout στην Ελλάδα. Ο Μάριο Μπράγκο ήταν εκεί, μας έδωσε μια εικόνα ουσιαστικά για το τι γίνεται εκεί πέρα.